αν πάμε με 60%, σας λέω καταρχήν, θα σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κοιτάξτε κύριε, εδώ η κοινωνία έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα. Που σημαίνει, όποιος θα βγαίνει στους δρόμους κάθε μέρα για να νομίζει ότι θα κάνει απεργίες για να ανατρέπει την οικονομική ανάπτυξη ή να δημιουργεί νέα δεδομένα, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με το 60%. Δηλαδή θα απαγορεύσετε τις απεργίες. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γιατί διευκρινίσατε, γιατί όμως είπατε, εγώ που είμαι λίγο αφελής και δεν ξέρω, αυτό μπορεί να κατάλαβα. Μπαίνει σε μια λογική αντιδικία που δεν την έχω. Βάση περιπτώσει. Πάμε στο άλλο. Δεν έχετε συνηθίσει τα ερωτήματα. Δεν έχετε συνηθίσει ενδεχομένω τον έλεγχο. Εγώ πάλι δεν μπορώ διαφορετικά. Φανατικό υπέρ των δικαιωμάτων. Θα απαγορεύσετε τι απεργίε και τι διαδηλώσει. Φανατικό υπέρ των δικαιωμάτων. Θα απαγορεύσετε τι απεργίε και τι διαδηλώσει. Τότε τι εννοούσατε πριν. Ότι αν ο καθένα που θα σκέφτεται για την απεργία, όταν θα ξέρει ότι υπάρχει ένα 60% που στήριξε μια πολιτική, η οποία πολιτική αυτή πιστεύει ότι πρέπει η Κύπρο να γυρίσει σελίδα στη λογική ενό σωστού μνημονίου, τότε θα σα πω εγώ τι θα γίνει. Ελάτε κύριε Δαμένη. Κύριε Παγκελάτο, για να προσθέσω στην συσσωρευμένη εμπειρία σας ως δημοσιογράφος, να σας πω ότι τη δεκαετία των 90 όταν κυβέρνησε ο Συναγερμός είχαν ετοιμάσει νομοσχέδιο για απαγόρευση των απεργιών. Αυτό προς απάντηση της απόκρυψης που υπήρχε στο ερώτημα σας.